Μπορεί οι νεοεκλεγήσεις περιφερειακοί και δημοτικές αρχές να πανηγυρίζουν για το αποτέλεσμα, όμως οι πολίτες που έχουν δει στο διάβα του χρόνου πολλές από τις υποσχέσεις των αιρετών να μην πραγματοποιούνται και ο τόπος να μένει πίσω σε έργα και προοπτικές, μοιάζουν πια να μην παρασύρονται από τα όμορφα τα λόγια τα μεγάλα. Άλλωστε, το εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό αποχής από την εκλογική διαδικασία είναι ενδεικτικό της τάσης τους. Μείνατε ικανοποιημένος από τις δεσμεύσεις των νέων δημοτικών και της νέας περιφερειακής αρχής? Θα τα εφαρμόσουνε. Αυτό είναι το θέμα. Και αν τα εφαρμόσουνε, πρέπει εκ των προτέρων να δείξουν το πρόγραμμά τους. Όλα είναι μία φούσκα. Έτσι λέτε. Άρα δεν σας βλέπω πολύ ενθουσιώδη, ούτε πολύ... Η αλλαγή ήταν καλή. Σε γενικά πλαίσια η αλλαγή ήταν καλή. Τώρα να δούμε τι θα πράξουν οι κυβερνώντες. Πολύ αισιόδοξο δεν είστε πάντως. Γιατί να μην είμαι αισιόδοξος? Αφού γίνει και αλλαγή, είμαι αισιόδοξος. Είδαμε τους προηγούμενους. Δεν κάνανε τίποτα. Σε ένα διαμάντι της υδρογείου που λέγεται Κέρκυρα. Όλοι το πατούνε και όλοι περιμένουν να πάρουν. Τώρα τούτη καινούρια αυτοδιοίκηση, πιστεύω ότι κάτι θα κάνουν, γιατί και οι δύο είναι ενεργητικοί και δοκιμασμένοι. Πώς είδατε τα αποτελέσματα των εκλογών? Πήγατε να ψηφίσετε? Βεβαίως, και τις δύο φορές. Και είστε ικανοποιημένοι? Βεβαίως. Καταρχάς ήθελα να ρωτήσω αν πήγατε χτες, αν συμμετείχατε στην εκλογική διαδικασία. Πώς, πήγα. Πόσες φάνηκαν τα αποτελέσματα? Ενθαρρυντικά. Και για Δήμο και για Περιφέρεια? Ναι, έπρεπε κάτι να αλλάξει, δεν έπρεπε? Πιστεύετε ότι θα γίνουν πράξη οι δεσμεύσεις, οι υποσχέσεις? Από υποσχέσεις πολλά. Μένει να δούμε την πράξη, Εσιοδοξείτε πάντως. Μακάρι για όλους, παιδιά, μακάρι για όλους. Δεν έχω να πω. Καταρχάς ψηφίσατε? Ψηφίσαμε. Ναι. Εντάξει. Τι να κάνω. Και θεωρείτε ότι ξημερώνει μια καλύτερη μέρα για την Κέρκυρα, για τα Ιόνια? Μακάρι. Ποτέ. Μακάρι. Δύσκολα, μακάρι. Μακάρι, αλλά. Αυτό δεν λέει όλος ο κερκυριακός λαός. Πιστεύετε ότι οι νέες αυτοδιοικητικές αρχές θα τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους? Όχι. Πότε τις έχουν τηρήσει οι πολιτικοί για να τις τηρήσουν και τώρα? 6 δήμους πήραμε. Στις ευρωεκλογές θα είμαστε δεύτερη δύναμη. Το ΚΚΕ. Αρκετά. Σε επίπεδο όμως και εδώ Κέρκυρας και περιφέρειας Ιωνίων Ίσων? Μία από τα ίδια. Στον καπιταλισμό, εάν δεν υπάρξει ανατροπή, φως δεν βλέπουμε. Ας το σκεφτεί ο κόσμος. Ανατροπή από το λαό. Από τους λαούς. Ας το σκεφτεί ο κόσμος. Τι γίνεται στην Παλαιστίνη? Ποιος φταίει? Τι φταίει? Ο καπιταλισμός.